Πώς πάει η καραντίνα, ελπίζω να περνάτε όσο καλύτερα μπορεί να περνάτε αυτό το καιρό. Ήρθε η ώρα για άλλο ένα Director's Live για να σας κάνει παρέα αυτές τις βαρετές και δύσκολες μέρες. Είμαι ο Πέντραμ και μαζί θα μάθουμε τα πάντα για filmmaking και VFX. Cuts, Color και Effects. Ποιο είναι το τελευταίο κεφάλαιο για να κλείσει το Super Noob Basic Crash Course Editing 101? Πολύ σωστά μαντέψατε ή δεν μαντέψατε, δεν ξέρω. Όπως είχα αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι τα transitions. Τι είναι τα transitions όμως? Transition είναι η μετάβαση από το ένα πλάνο στο άλλο. Αυτό, τόσο απλό. Σήμερα όμως δεν θα αναλύσουμε γενικά τα transitions και τα διαφορετικά είδη τους. Θα δούμε όμως πώς μπορείτε να πειραματιστείτε χρησιμοποιώντας τα μέσα στο δικό σας project. Πάμε στο Premiere. Λοιπόν, αφού έχουμε εισάγει και κόψει τα πλάνα μας και έχουμε αποφασίσει που θέλουμε να έχουμε τη ραφή, πάμε αριστερά κάτω στο παράθυρο που είναι το project μας και κλικάρουμε εκεί που γράφει Effects. Από κάτω θα μας ανοίξει λίστα με τα audio και τα visual effects και κάποια presets. Κλικάρουμε εδώ που γράφει Video Transitions και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό υπάρχει μια σειρά από υποκατηγορίες. Ας δούμε την κατηγορία Dissolve. Κλικάρετε πάνω και σας ανοίγει μια λίστα από διάφορα transitions. Πάμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε το πρώτο μας transition. Πάμε λοιπόν στην κατηγορία 3D Motion, επιλέγουμε το Cube Spin και απλά το παίρνουμε και το τραβάμε πάνω στη ραφή. Για να μεγαλώσετε τη διάρκεια του εφέ, το παίρνετε από τη μία από την άλλη και το τραβάτε για να μεγαλώσει. Μεγαλώνοντας το βλέπετε ότι διαρκεί παραπάνω. Και επίσης με Shift και Click μπορεί να μεγαλώσετε μόνο τη μία πλευρά, άμα θέλετε να δοκιμάσετε γι' αυτό. Ένας άλλος τρόπος προσαρμογής του transition είναι να κλικάρετε το κουτάκι του και να το σύρετε δεξιά και αριστερά ολόκληρο. Τέλος, για λίγο παραπάνω δημιουργικό πειραματισμό, μπορεί να κλικάρετε πάνω στο κουτάκι και να πάτε πάνω αριστερά που γράφει Effect Controls. Κλικάροντας το Effect Controls θα σας ανοίξει ένα παράθυρο από κάτω με διάφορους παραμέτρους που μπορεί να αλλάξετε. Αυτοί οι παράμετροι αλλάζουν ανάλογα με το transition που χρησιμοποιείτε. Και αν σας αρέσει η μετάβαση που έχετε φτιάξει, μπορεί να κλικάρετε απλά το transition, να πατήσετε Ctrl-C για copy, να κλικάρετε σε κάποια άλλη ραφή και να πατήσετε Ctrl-V, δηλαδή paste. Αυτά. Όπως και με τα εφέ, τα χρώματα και το σεξ, έτσι και εδώ κλειδί είναι ο πειραματισμός. Μην κολλάτε στο τι είναι kitsch, βαρετό, περίεργο ή too much. Παίξτε με transition, παίξτε με εφέ, γενικά μην είστε φλόροι. Και όμως αυτό ήταν μάλλον το μικρότερό μας επεισόδιο ever. Δεν πειράζει όμως, με αυτό το επεισόδιο κλείσαμε με τα βασικά του video editing. Επιτέλους, καιρός να μάθετε και να τραβάτε. Γράψτε μου από κάτω σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, subscribe, καμπανάκι, share, like, comment, subscribe. Καλό κάψιμο. Καλή καραντίνα.